Και μετά από αυτό το κύκλο πάμε και στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου για το καθιερωμένο παζάρι με τα πασχαλινά αυγά και τα προζυμένια τσουρέκια. Για καλό πάντα σκοπό, καλημερίζω την πρόεδρό του Μέρη Παχιαδάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία προπαντός. Δεν είναι ένας μόνο σκοπός, είναι τόσοι σκοποί μας που δεν προλαβαίνουμε να τους πούμε. Ωστόσο να πω ότι ήδη έχουμε αρκετό κόσμο και θέλω να ευχαριστήσω και να προσκαλέσω και να προκαλέσουμε τους Ηρακλειώτες, τις Ηρακλειώτες να έρθουν. Πραγματικά έχουμε αυτά τα προζημένια κουλούρια τα οποία δεν τα βρίσκει κανείς εύκολα, τα χειροποίητα αυγά που πάλι δεν τα βρίσκουμε τόσο απλά σε μαγαζιά, οι μελισσούλες μας δουλεύουν απίστευτα. Νομίζω πως είναι μια μέρα χαρά και για μας, αλλά δίνουμε και το μήνυμα αγάπης για όλο τον κόσμο. Ήδη έχετε ανοίξει εκεί στο έθριο της Λότζια, έτσι, από τις 9 το πρωί σήμερα, ναι? Εμείς είμαστε από τις... πειράζει να πω πως είμαστε από τις 7? Όχι, όχι, τι να πειράζει. Γιατί έχουμε έρθει από αξιμέρωτα, γιατί θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε, ο κόσμος που περνάει να μπει, να πάρει κάτι και να φύγει. Κυρία Παχιαδάκη, μόνο για σήμερα το πασχαλινό παζάρι? Μόνο. Είναι, ναι, πάντα ξεκίνηση για την ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η Μεγάλη Πέμπτη που φτιάχνουν οι γυναίκες τα αυγά, όλες οι νοικοκυρές, τους δίνουμε τη χαρά να μην βάψουν στο σπίτι, αλλά να τους δώσουμε τον παραδοσιακό τρόπο γιατί αξίζει. Με το ριζάρι, ε! Και όχι μόνον. Φέτος έχουμε βρει και ένα άλλο τρόπο που είναι και αυτός φυσικός τρόπος, που τον κλέψαμε από την Κεφαλονιά. Είναι ευρεία τα οποία τα χρησιμοποιούν και εκεί, όπως το ριζάρι εμείς. Και οπότε έχουμε ένα εξαιρετικό συνδυασμό. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να κάνει το εξής: να βάζει φύλλα σε διάφορα σχέδια από τα λουλούδια της αυλής της πάνω στο αυγό, να τα τυλίγει με κομματάκια κομμένη με νάιλον κάλτσα, έτσι ώστε, ναι, να αποτυπωθεί πάνω το φύλλο, να βάζει μέσα τους βλαστούς από τα παντζάρια που βγάζουν πολύ πιο κόκκινο χρώμα από ότι το ίδιο, και να βάφει τα αυγά και κάτι καταπληκτικά χρώματα. Άλλα βγαίνανε καφέ, άλλα σημεί, κοκκινόχρυσα. Εμείς 2.000 αυγά τα έχουμε δέσει με αυτά τα μικρά λουλουδάκια, 2.000 αυγά. Αλήθεια? Όσο φτιάξαμε είναι όλα δεμένα, όλα δεμένα. Μάλιστα. Με καλσόν, και είναι απίστευτο η δουλειά που έχει γίνει. Ναι. Δουλεύουμε μια τεράστια ομάδα. Κάναμε χαμό στο σπίτι κύριος Ματαξά, και το λέω γιατί πάντα για να γίνουν αυτά είναι πάρα πολύ δουλειά. Επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικές κατασκευές. Ξέρετε, μέσα οι γυναίκες εμείς είναι και πάρα πολλές που είναι καλλιτέχνες πραγματικά και δείχνουν αυτή την ιδιότητά τους, τη δείχνουν πάνω στο αυγό. Αυτό είναι το απίστευτο, πόσο μικρή, σε μια μικρή επιφάνεια μπορείς να αποτυπώσεις ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, από πρόσωπα μέχρι λουλούδια. Και νομίζω εκεί δείχνει ο καθένας την ευαισθησία του, την οποία την αποτυπώνει, όπως είπα, με ένα θαυμαστό τρόπο. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τα αυγά. Είναι όλα εκείνα τα χρειαζόμενα, τα γλυκίσματα. Η παράδοσή μας έχει πάρα πολλά ούτως ή άλλως στην Κρήτη. Μαζί με χειροποίητες λαμπάδες για το βράδυ της Ανάστασης και την ημέρα του Πάσχα. Έτσι, έτσι. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και το κανάλι σας και το προσωπικά και όλους, γιατί νομίζω πως τώρα αξίζει να λέμε μόνο ευχές. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να συναντιόμαστε σε ωραίες, έτσι, πολύ ωραίες συνάντησες. Ωραία, ανοίξατε στις 7 το πρωί, θα με λειτουργείτε μέχρι... Μέχρι να ξεπουλήσουμε. Μέχρι να ξεπουλήσετε. Πού θα πάνε τα χρήματα αυτά? Για όλους τους σκοπούς μας. Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, Ξενώνας Κακοποιημένης Γυναίκας, στο σπίτι των Αγγέλων, ε? Και
και τόσα άλλα. Έχουμε τη γραμμισός, έχουμε όλα αυτά τα έξοδα που πραγματικά αυτά τα παζάρια είναι η ανάσα μας. Μάλιστα. Όπου μπορεί να βοηθήσει, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, όπου μπορεί να βοηθήσει. Εμείς δίνουμε και αντίδωρο για αυτή τη βοήθεια. Δεν μένει μόνο η βοήθεια, είναι εμείς πραγματικά πληρώνει κάτι σε πολύ τιμές, τιμές ποτέ δεν έχουν να κάνουν με την αγορά, δεν ανταγωνιζόμαστε κανένα, όμως εμείς έρχονται πληρώνουν αλλά παίρνουν ένα εξαιρετικό αντίτιμο και αντίδωρο όπως λέω. Εσείς ξέρετε και αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν εκεί στο αίθριο της Λότζια ποιο είναι αυτό το αντίτιμο, αντίδωρο όπως το ονομάζετε. Κυρία Παχιαδάκη, σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλες εκεί τις κυρίες, τους κυρίους που βοηθούν, να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ, επίσης από καρδιάς. Καλημέρα. Γεια, καλημέρα.